Καζάνι που βράζει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή αύξησε τι αφιβολίε για το αν όλο ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει στι εκλογέ για πρόεδρο τον Νοέμβρη, πόσο μάλλον όταν ακούγονται φωνέ για διαγραφή κασελάκι, αφού έχουν προκαλέσει οργή οι αναφορέ του για διαπλοκή και μαύρα ταμεία. Όταν κάποιο κάνει τέτοιε λάθο επιλογέ και λειτουργεί ει βάρο του κόμματο και ει βάρο τη κοινωνία και αφήνει χώρο στον κύριο Μητσοτάκη να κάνει πάρτι. Είμαστε υποχρεωμένοι πρώτα απ' όλα να προφυλάξουμε Λύρι... την κοινωνία το κόμμα μας και την ιστορία του. Να σας πω συγκεκριμένα. Δεν είχα φανταστεί ότι κάποιο θα άνοιγε ποτέ ζήτημα για διαπλοκή εντό του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα σενάρια, ωστόσο, διαγραφή του Στέφανο Κασελάκη, διαφώνησε ο Παύλο Πολάκη. Κόψτε τι αειδίε περί διαγραφή. Ελάτε να μετρηθούμε στα ίσια με ιδέε, προτάσει, προγράμματα και οράματα. Εγώ νομίζω ότι η κριτική πρέπει να είναι αυστηρή, αλλά πολιτική. Ιδίω όταν μιλάμε για υποψήφιο αρχηγό ε, δεν μπορεί να, να, να πάει μέσα από τη μέγενη της δεοντολογίας... Mm -hmm. Όμω, κοιτάξτε να δείτε κάτι, χρειάζεται όλοι να σέβονται όλου. Ένταση προκάλεσε η απόφαση τη πλειοψηφία τη Κεντρική Επιτροπή να μεταθέσει το συνέδριο για τι 8 και 11 Νοεμβρίου, με την πλευρά Κασελάκη να κάνει λόγο για μεθοδεύσει. Ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να εμποδίσουν την κοινωνία να εκλέξει παμψηφί τον Στέφανο Κασελάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προευτική Συμμαχία, από την πρώτη Κυριακή. Οι προποθέσει για την υποβολή υποψηφιότητα δεν είναι μόνο οι υπογραφέ και τοποθενέσχε, αλλά τρει. Είναι και ο σεβασμό στι καταστατικέ αρχέ. Στι αξίε και στι συλλογικέ αποφάσει του κόμματο. Δεν αλλάζουν οι ημερομηνίε για τι εσωκομματικέ εκλογέ, που είναι προγραμματισμένε για τι 24 Νοεμβρίου.